τα όμορφα γερμανικά οχήματα μάχης Marder όμορφα καίγονται. 10.000 Ουκρανοί παραδόθηκαν κάνοντας χρήση ειδικής συχνότητας, λένε οι Ρώσοι. Η Ουκρανική αντεπίθεση λοιπόν δεν έχει στοιχήσει μόνο σε έμψυχο δυναμικό τον Ουκρανικό στρατό, αλλά και σε άψυχο και συγκεκριμένα σε δυτικού τύπου τεθωρακισμένα οχήματα μάχης όπως το γερμανικό Marder. Κατά τη διάρκεια της εξαντλημένης Ουκρανικής αντεπίθεσης, οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις συνεχίσουν να εφίσανται απώλειες σε διάφορα τεθωρακισμένα οχήματα. Ρωσικές πηγές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των κατεστραμμένων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Marder 1A3 που προμηθεύτηκε το Κίεβο από τη Γερμανία έχει αυξηθεί δραματικά. Φωτογραφίες ενός από αυτά τα κατεστραμμένα θωρακισμένα οχήματα μάχης δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως σημειώνουν Ρώσοι αμυντικοί αναλυτές, παρά την προστασία θωράκισης και τον σύγχρονο εξοπλισμό που βελτιώθηκε κατά τον εξχρονισμό του στην Γερμανία, αυτά τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές στις άγριες μάχες στο πεδίο της Ανατολικής Ουκρανίας από την ρωσική πλευρά. Για παράδειγμα, εξαρτήματα αλουμινίου έλειωσαν εντελώς ως αποτέλεσμα. Ακόμη και αν οι Ουκρανοί στρατιώτες καταφέρουν να αποσύρουν τα χτυπημένα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder στα μετόπιστε, δεν θα είναι δυνατή η πλήρη αποκατάστασή τους σε ουκρανικό έδαφος. Οι Ουκρανοί είναι γνωστό ότι προσπαθούν να σώσουν τα χτυπημένα άρματα μάχης Leopard 2A4A6, μεταφέροντάς τα σε μια εγκατάσταση που βρίσκεται στην Πολωνία, αλλά τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder έχουν ζημιές που για να σωθούν θα πρέπει να μεταφερθούν απευθείας στην Γερμανία. Τέλος, άνω των 10.000 Ουκρανών παραδόθηκαν, δηλώνει η Μόσχα. Ο αριθμός του στρατιωτικού προσωπικού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων που παραδόθηκαν οικειοθελώς αυξάνεται σταθερά και αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό μετά την έναρξη της λειτουργίας της ανοιχτής συχνότητας Βόλγα. Επιπλέον, πολλοί Ουκρανοί που πηγαίνουν να παραδοθούν παίρνουν μαζί τους όπλα και πυρομαχικά. Αυτό το περιστατικό συνέβη μόλις στις προάλλες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.